Αγώνας ποδοσφαίρου με σκοπό την φιλανθρωπία έλαβε χώρα το απόγευμα στο γήπεδο Αντώνης Παπαδόπουλος στην επαρχία Λάρνακας. Ένας αγώνας που ξεχώρισε μεταξύ άλλων αφού σε αυτόν συμμετείχαν τόσο ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χατζιπαντέλα όσο και Υπουργός Υγείας της Ελλάδος Θάνος Πλεύρης. Τον φιλανθρωπικό αγώνα μεταξύ των ποδοσφαιρικών ομάδων παλέμαχων ανόρθωσης έναντι των παλέμαχων της Αθιένου διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ασθενών Ύπατος Προμηθέας υπό την αιγίδα του Υπουργού Υγείας και τη στήριξη της Προέδρου της Βουλής. Το σημαντικό είναι ότι μαζί με αυτό το παιχνίδι, μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας της Κύπρου, εγκαινιάζουμε κιόλας την έναρξη πέρα από το μνημόνιο που υπογράψαμε για τα θέματα υγείας να υπάρξει μια πιο στοχευμένη συνεργασία στο κομμάτι της υπατικής κλινικής. Αυτό ήταν ένα ζήτημα που μου το έχει θέσει ο πρόεδρος, η πρόεδρος του Συνδέσμου Προμηθέας που ασχολείται με ασθενείς, για το ύπατος. Είμαι πολύ χαρούμενος που ξεκινούμε αυτήν τη συνεργασία. Πάντως ο Μιχάλης Χατζιπαντέλα δήλωσε πανέτοιμος για τον αγώνα. Νομίζω το Υπουργείο Υγείας, τα τρεχάματα στο Υπουργείο Υγείας με έχουν προετοιμάσει κατάλληλα. Στο μεταξύ άλλος, ένας φιλανθρωπικός αγώνας του Συνδέσμου Προμηθέας πραγματοποιήθηκε το πρωί στην επαρχία Λευκωσίας στο κλειστό γυμναστήριο Λευκόθεο. Στον φιλανθρωπικό αγώνα μπάσκετ συμμετείχαν βουλευτές, ασθενείς καθώς και άλλες προσωπικότητες.